μόλις ξύπνησα. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Bang. Και γεια, είμαι ο FlarpyJ. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο του FlarpyChef. Πήρα την απόφαση λοιπόν, μετά από το βίντεο που έκανα, το πρώτο FlarpyChef που μαγείρεψα αυγά, να το κάνω σειρά ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω, είμαι καλός μαγείρας. Είναι πρωί, είναι αρκετά πρωί. Πρώτη φορά σηκώνομαι τέτοια ώρα. Πρωινό λοιπόν. Το πρωινό είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεύματα που πρέπει να φας καλά και αρκετά για να βγάλεις τη μέρα ρε παιδί μου. Εγώ όμως έχω ένα θεματάκι. Το πρωί δεν μπορώ να φάω τίποτα. Ό,τι φάω βγαίνει. Εκτός από κάποια συγκεκριμένα φαγητά όπως τα αυγά, η μπανάνα και ένα φαγητό το οποίο θα φτιάξουμε σήμερα. Γι' αυτό το λόγο το κάνω, διότι όλα τα άλλα δεν μπορώ να τα φάω. Πάμε να φτιάξουμε κρέπα. Υπάρχει μια κάμερα εδώ. Αγνοήστε την για τεχνικούς λόγους. Λοιπόν, θα φτιάξουμε την κρέπα από το μηδέν. Θα είναι μια γλυκή κρέπα. Πώς ξεκινάει η κρέπα? Καλή ερώτηση, Δημήτρη. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε αλεύρι, πρέπει να πάρουμε λίγο γάλα και νερό. Εντάξει, πήρα το νερό. Λοιπόν, τώρα το βάζουμε μέσα. Καλά είναι. Τώρα αυτό το μείγμα που βλέπετε εδώ πέρα, το παχύρευστο τεκάν, πρέπει να το αναμίξουμε. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο και εδώ αυτό που φτιάξαμε. Κρέπα ψήνεται πολύ γρήγορα, πρέπει να είστε προσεκτικοί, μη σας καεί. Και το βάζουμε. Όπως βλέπετε η κρέπα έχει πάρει σχεδόν όλο το σχήμα του τηγάνιου, έτσι όπως σας είχα πει και προηγουμένως. Όπως βλέπετε πάνω εδώ έχει είναι ακόμα νερουλή. Αυτό σημαίνει ότι θέλει λίγο ακόμα ψήσιμο για να στεροποιηθεί λίγο και αυτό. Κλείνουμε και το μάτι για εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως βλέπετε έχω αναποδογυρίσει την κρέπα. Ευτυχώς δεν μας κάηκε. Όπως βλέπετε η κρέπα έχει πάρει αυτή την μορφή, αυτό το χρώμα. Λοιπόν, τώρα να την βγάλουμε από το μάτι για να μην μας κάει προφανώς, και καιρός τώρα να την βάλουμε στο πιατάκι μας, να τη φάμε, να βάλουμε και τη σοκολάτα. Βέβαια μπορείτε να προσθέσετε και άλλα υλικά, όπως για παράδειγμα μπανάνα, μπισκότο, ώστε να κάνετε πιο τραγανή, ξέρω εγώ, πιο ζουμερή λίγο την κρέπα. Κρέπα μας φτιάχτηκε. Άμα θέλετε, άμα γουστάρετε, μπορείτε να βάλετε και από πάνω, ξέρω εγώ, σιρόπι, σοκολάτα και άλλη, ή οτιδήποτε σας αρέσει εσάς, μέλι, οτιδήποτε, ζάχαρη, ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να το φάμε. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να με δείτε να φτιάχνω κι άλλα πράγματα, πρώτον κάντε μου ένα subscribe, δεύτερον σχολιάστε κάτω στα comments τι θέλετε να με δείτε εμένα να μαγειρέψω. Τώρα αφήστε με, σας παρακαλώ πολύ, να φάω την κρέπα μου.